Τάνια, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε μια γιορτή εδώ πέρα, να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του πρώτου CD, Ανατολή και Δύση. Δύση-Ανατολή. Είναι... Ναι, Δύση-Ανατολή, ακριβώς. Θέλω να πεις τι είναι CD ήταν για αυτό το τίτλο πραγματικά, γιατί συμβολίζει τα δύο άκρα. Συμβολίζει τα δύο άκρα, γιατί μέσα ο δίσκος έχει και αρκετά στοιχεία που αφορούν και τη Δύση και την Ανατολή. Και κάποια κομμάτια που έχουν ανατολικά στοιχεία μέσα, όπως και κάποια δυτικά, δηλαδή. Και έχουμε επίσης και αγγλόφωνα κομμάτια μέσα στο CD. Λοιπόν, μια δουλειά με 14 τραγούδια και φυσικά για πρώτη φορά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σου δίνει δύο τραγούδια, δεν είναι? Θέλω να μου πεις για τη συνεργασία σου αυτή. Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου συνεργαζόμαστε εδώ και 5 χρόνια. Ήμουνα στα φωνητικά μαζί του και μας πίστεψε πάρα πολύ και εμένα και τα παιδιά ως μπάντα, γιατί είμαστε μπάντα, ας πούμε, η Dick & Zoo. Και έτσι αποφάσισε να μας βοηθήσει να βγάλουμε την πρώτη μας προσωπική δουλειά. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι πραγματικά πιάνοντας το βινίλιο, όχι βέβαια γιατί είναι CD τώρα πλέον, στα χέρια σου. Το πρώτο CD στα χέρια μου. Αισθάνομαι αρκετά περίεργα, αγωνιώ κάθε μέρα για το αν θα πάει καλά, αν έχουμε κάνει καλή δουλειά και πιστεύω ότι είναι και ένα στυλ, υπάρχει βέβαια, αλλά είναι δύσκολο νομίζω για την ελληνική πραγματικότητα. Είναι μια ροκ δουλειά θα έλεγα. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Είναι μια ροκ δουλειά. Πιστεύεις ότι η ροκ μουσική έχει πέρασει στην Ελλάδα, την ακούει ο Έλληνας τη ροκ μουσική? Έχει πέρασει στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές και τα μίντια προβάλλουν περισσότερο, χωρίς να προβάλλω, το πιο ελαφρό στυλ, ας πούμε. Πιο εμπορικό, το πιο εμπορικό, ναι. Αλλά η ροκ σκηνή υπάρχει και θα υπάρχει, πιστεύω. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και ελπίζω να σε δούμε και στη Θεσσαλονίκη σε μια μόνιμη δουλειά εδώ πέρα. Ετοιμάζουμε πραγματάκια. Καταρχήν αύριο είναι η συναυλία μας στο Palette Sport μαζί με τον Βασίλη. Αλλά και στη συνέχεια ετοιμάζουμε κάποια πραγματάκια, μια περιοδία μίνι, ας πούμε, με τους Dick & Zoo. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μια καινούργια τραγουδίστρια, μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Από τα 14 τραγούδια που γράφετε τα δύο εσείς, έτσι, και την παραγωγή την έχετε εσείς. Ναι. Πώς αισθάνεστε πραγματικά που δίνετε τροφή εντός εισαγωγικών σε νέους καλλιτέχνες? Κοίταξε, η Τάνια, ως προς την τροφή, η Τάνια τραγουδάει μαζί μου πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν εννοούμε αυτό τροφή. Εγώ δεν το βλέπω σαν ότι βοηθάω κάποιον. Νιώθω ότι απλώς εκπληρώνω το χρέος μου. Έχω συνείδηση ότι ό,τι είναι σημαντικό και όποιος έχει βήμα να του δώσει αυτόν τον άνθρωπο του σημαντικού και δεν το κάνει, τότε δεν είναι ο ίδιος εντάξει. Το θέμα είναι ένα απλό χρέος. Όταν βλέπουμε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να στεκόμαστε δίπλα του και να το προωθούμε με όσα μέσα εμείς οι ίδιοι διαθέτουμε ήδη που έχουμε κατακτήσει. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι υποχρέωσή μου δηλαδή. Απλά. Απλούστατε επειδή είναι τα κομμάτια νερό καταρχήν. Και θέλω να μου πείτε καταρχήν κατά πόσο. Δεν ξέρω. Ήδη ακούμε μία μπαλάντα. Αυτή η μπαλάντα δεν θα τη λέγαμε ροκ. Δεν θέλω να τοποθετούμε τη μουσική σε είδη, να μην την κάνουμε κουτάκια, να μην την ταξινομούμε. Αυτά είναι δουλειές των ταξινομητών και των επαϊόντων σε εισαγωγικά. Εμείς διαχωρίζουμε τη μουσική σε αυθεντική και επιτηδευμένη. Είμαστε από τη μεριά της αυθεντικής. Άρα αισθανόμαστε και τραγουδάμε. Τραγουδάμε για αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε από μέσα μας. Τραγουδάμε γιατί θέλουμε να εκτονωθούμε. Τραγουδάμε γιατί θέλουμε να καταγγείλουμε. Τραγουδάμε γιατί θέλουμε να καταγγείλουμε τον άδικο ερωτά μας, παράδειγμα. Δηλαδή, σε όλα υπάρχει ένα αληθινό συνέστημα. Από την άλλη μεριά, τα επιτυδευμένα είναι εκείνα που φτιάχνονται συνήθως τώρα πια μέσα από κομπιούτερ για να ικανοποιήσουν ποταπά αισθήματα όπως είναι ματαιοδοξία, όπως είναι φιλαργυρία κλπ. Λοιπόν, αύριο έχετε μία συναυλία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δεν μπορώ να λείπω, είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ αύριο. Εκεί θα είμαι. Κανονικά στο Palette Sport, έτσι. Ναι. Όλοι νέοι, γιατί πιστεύω ότι το κοινό σας είναι νέοι ως επιτοπλίστων. Είναι ανεξάρτητα από τη φυσική τους ηλικία, είναι νέοι. Εκείνοι που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα και να τα κάνουν καλύτερα και να τα πάνε προς το καλύτερο είναι πάντα οι νέοι. Έτσι. Και πάντα οι νέοι είναι αθώοι που λέει και το τραγούδι και είμαστε μαζί τους για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Όσοι αφαιθήκανε και βολευτήκανε, δεν μας αφορούν. Ας πιάσουν ουρά για το νεκροταφείο και ας κοιτάξουν να έχουν τον δρόμο τους. Λοιπόν, και μια προσωπική ερώτηση, γιατί με έχουν πει να την κάνω. Ναι. Τελικά, είστε χωρίσατε με την κυρία Ράντου? Εγώ τη ρώτησα την Ελένη και ούτε εκείνη ήξερε κάτι τέτοιο. Α, δεν ήξερε κάτι τέτοιο. Ούτε, δεν. Κανένα. Σίγουρα έτσι. Είστε καλά.